Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», κατά την άποψή μας, είναι ενταγμένο στην ίδια εθνική στρατηγική για την διοικητική μεταρρύθμιση που υιοθέτησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον κύριο Μητσοτάκη το 2014. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ άφησε άθικτο το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 14-20 ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται μια τεχνοκρατική διαδικασία αναδιάταξης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του ΑΣΕΠ. Εντάσσεται στα πλαίσια μιας μετεξέλιξης του μικρού επιτελικού κράτους που επιδιώκει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση. Μεταρρύθμιση που οδηγεί σε απόλυτο έλεγχο του προγραμματισμού των μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο με βάση τους εκάστοτε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύεται ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ρόλο πιο επιτελικό, συντονιστικό, που θα σχεδιάζει, θα οργανώνει, θα υλοποιεί, θα κατευθύνει, θα ελέγχει και θα παρεμβαίνει σε όλες τις δομές της δημόσιας διοίκησης, ώστε η αντιλαϊκή πολιτική να υλοποιείται απαρέγκλιτα και μάλιστα ανεξάρτητα από ποιας απόχρωσης πολιτικό προσωπικό, ποιας αστικής κυβέρνησης θα είναι οι διαχειριστές της. Το πρώτο ζήτημα είναι η θωράκιση της συνέχειας του κράτους. Η συνέχεια της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού ανεξαρτήτως αλλαγών στην κυβέρνηση στη βάση των σχεδιασμών της αστικής τάξης και των δικών της προτεραιοτήτων. Με το στρατηγικό προγραμματισμό των προσλήψεων διατηρείται την ελπίδα ότι θα προχωρήσετε σε στελέχωση υπηρεσιών την ίδια ώρα που επί της ουσίας εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των προσλήψεων και μόνο ως εξαίρεση με απόφαση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33 του 2006 θα προχωράνε μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε μέσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, όπως βέβαια αναφέρεται και στο άρθρο 3 και των στρατηγικών προτεραιοτήτων του κάθε φορέα, ανεξάρτητα αν είναι πολυετής ο προγραμματισμός των προσλήψεων ή των ετήσιων. Με το σταγονόμετρο και μακριά από τις ανάγκες θα γίνουν οι προσλήψεις και για τα επόμενα χρόνια, τόσο του τακτικού προσωπικού, όσο και του εποχικού, για το οποίο μάλιστα οι φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 4, πρέπει να εισηγούνται και τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης. Επιδιώκεται με το πολιετές πλάνο να θωρακίσετε την όποια κυβέρνηση από τα αιτήματα, τους αγώνες, την ανάγκη για άμεση στελέχωση υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσίες προς το λαό. Είναι γνωστά τα αιτήματα σωματείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για μαζικές προσλήψεις στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια που όμως δεν ικανοποιούνται. Άλλοτε επικαλείστε ρυθμίσεις του συντάγματος που θα μπορούσατε να τις αλλάξετε, να τις καταργήσετε, αλλά δεν το κάνετε. Εξάλλου υπάρχει και συνταγματική αναθεώρηση. Άλλοτε τις δεσμεύσεις του μνημονίων, πρώτα το 1:5, τώρα το 1:1. Στη συνέχεια θα επικαλείστε το πολιετές πλάνο. Συνδέεται τις προσλήψεις με τα δημοσιονομικά δεδομένα, δηλαδή με ό,τι περισσεύει από τις επιδοτήσεις στους επιχειρηματίες, από τις ανατολικές δαπάνες, από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μια χρονοβόρο διαδικασία προσλήψεων που μάλλον θα λειτουργήσει σαν άλοθη για καθυστέρηση διορισμών παρά σαν διαφάνεια. Προσπάθεια να αντιμετωπίσει ζητήματα λειτουργίας του ΑΣΕΠ, όχι μόνο όγκου δουλειάς και λειτουργιών γίνεται, αλλά και αντιθέσεων που υπάρχουν εσωτερικά μεταξύ των αντιπροέδρων. Εκτός των άλλων, θα αποσπά προσωπικό κατ' εξαίρεση των διατάξεων όπως αναφέρεται, για το οποίο προβλέπει η περιοδική εργασία, νυχτερινά και εξαιρέσιμα, καθ' υπέρβαση των καθορισμένων ορίων που θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Με την ίδια λογική φροντίζουν και για τις αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και μελών του ΑΣΕΠ σαν ανεξάρτητης αρχής. Είναι γνωστή βέβαια η θέση μας, η θέση του ΚΚΕ για τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Θέση μας είναι ότι είναι βαθιά εξαρτημένες, υλοποιούν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για να ικανοποιήσει ανάγκες της ίδιας αστικής τάξης των επιχειρηματικών ομίλων αυτού του κράτους.
επιδιώκεται να ενισχυθεί ο επιτελικός ρόλος του Υπουργείου και οι επεξεργασίες του, γι' αυτό και συγκροτεί το Οργανωμοδοτικό Συμβούλιο, ειδική γραμματεία υποστήριξης δράσεων, δημιουργώντας και θέση ειδικού τομιακού γραμματέα, ενισχύει τις υπηρεσίες της με νέα τμήματα. Ιδρύονται συνεργασίες με την εκάστοτε τεχνητή υποστήριξη, τώρα είναι οι Γάλλοι, δεν ξέρουμε αργότερα ποιοι θα είναι, η κυρία Υπουργός υποστηρίζει ότι θα απαλλαγούμε από αυτές τις συνεργασίες, όμως προβλέπει συνεργασίες και με διεθνείς υπηρεσιακούς οργανισμούς μέσα από το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Η Ειδική Γραμματεία έχει ως έργο της την παρακολούθηση όλων των αντεργατικών αναδιαθώσεων που έχουν προκριθεί στη δημόσια διοίκηση και βέβαια το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης. Συνολικά εξυγχρονίζει το Υπουργείο για να μπορεί να προωθήσει πιο ολοκληρωμένα την διοικητική μεταρρύθμιση στο αστικό κράτος, στη σημερινή φάση προώθησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης με πιο επεξεργασμένο σχεδιασμό στο σύστημα διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 30 οργανικές θέσεις της Ειδικής Γραμματείας, οι 20 θα καλυφθούν από συμβούλους εμπειρογνώμονες, ενώ οι δύο τομείς της Ειδικής Γραμματείας θα στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από συμβούλους εμπειρογνώμονες, ιδρύοντας νέο κλάδο από τα στελέχη του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών που δημιούργησε ο νόμος αξιολόγησης, ο νόμος Βενναδάκη. Με εργαλείο την Ειδική Γραμματεία και στο όνομα της υποστήριξης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας φορέων του Δημοσίου, θα παρεμβαίνει για να διορθώνει, να προσαρμόζει τα πράγματα με τη στρατηγική της σε όλο το Δημόσιο, όχι μόνο με κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, αλλά και με επιχειρησιακές δράσεις, βάζοντας στο παιχνίδι άμεσα και ιδιωτικούς φορείς και ευρωενωσιακούς φορείς μέσα από προγραμματικές συμφωνίες μαζί τους. Με το τυράκι της βαθμολογικής εξέλιξης και της μοριοδότησης των υπαλλήλων ΔΕΕ, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ΕΚΔΑ. Αναδιατυπώνει ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, αφήνοντας όμως άθικτες όχι τις βασικές αντεργατικές ρυθμίσεις όπως τη μοριοδότηση αξιολόγησης, μοριοδότηση ανάθεσης σε θέση ευθύνης, συνέντευξης κλπ., αλλά χρησιμοποιεί το ασαφές και τις ατελείς διατυπώσεις και διαδικασίες του νόμου 4369 του 2016 για να επιλέξει όποιον θέλει και για όποια θέση θέλει. Αφήνει άθικτη την τιμωρητική απεργοσπαστική τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν την αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την ανδραστική αξιολόγηση του νόμου 4369 του 2016, του νόμου Βερναδάκη, όπως είπαμε και παραπάνω. Θέτει ζητήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, αφήνοντας άθικτες πλευρές που σχετίζονται με τη συγκρότησή του με τη λειτουργία τους. Διευρύνει προθεσμίες για την ανδραστική αξιολόγηση, προσπαθώντας να την υλοποιήσει με κάθε τρόπο και παρά την αποχή των δημοσίων υπαλλήλων που την έχουν απορρίψει στην πράξη. Το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει αυταπάτες, προσδοκίες απατηλές πλατιών λαϊκών στρωμάτων ότι μπορεί να υπάρξει μια φιλολαϊκή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να έχουμε κράτος δικαίου, ότι μπορεί να υπάρξει μια δημόσια διοίκηση που θα είναι στην υπηρεσία του λαού και των αναγκών του. Στο σχέδιο νόμου γίνεται η επίκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αποφάσεών της, των οδηγιών της, της ανάγκης προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης. Από όλα αυτά αποκαλύπτεται ότι ενοποιούνται λειτουργίες οικονομικές, αδειοτικές, κατασταλτικές σε αυτή τη διαδικασία των διακρατικών υπηρεαλιστικών οργανισμών. Η ουσία της ενιοποίησης βρίσκεται ακριβώς στη στρατηγική και στα συμφέροντα της αστικής τάξης σε συνθήκες όλο και πιο εντυνόμενης καπιταλιστικής διεθνοποίησης και έντασης βέβαια των αντιθέσεων. Είναι μια στρατηγική προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στις σημερινές ανάγκες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις, οι εξυγχρονισμοί, οι όποιες αλλαγές έρχονται ακριβώς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Η ιστορική πείρα δείχνει ότι η αναδιοργάνωση διάφορων λειτουργιών και πλευρών του κράτους
γινόταν ή επιχειρούνταν να γίνει στην πορεία διαμόρφωσης και εξέλιξής του, αλλά το αστικό κράτος παρέμενε ταξικό, καταπιεστικό, κατασταλτικό όργανο χειραγώγησης και αναστολής της ανόδου του εργατικού κινήματος, όργανο έκφρασης των γενικών συνολικών συμφερόντων της αστικής τάξης. Η αναλλαγή πολιτικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση με οποιαδήποτε παραλλαγή εμφανίζονται, δεν αλλοιώνει στο παραμικρό τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους ως οργάνου της εκατορίας των μονοπωλίων, δεν επηρεάζει ούτε κατελάχιστον την κυριαρχία της αστικής τάξης. Αυτό κρύβεται με τους χαρακτηρισμούς περί κομματικού κράτους, περί σιριζαϊκού κράτους τώρα, πασοκικού πριν, κράτους της δεξιάς παλιότερα. Τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα αυτό έκαναν. Προωθούσαν μεταρρυθμίσεις και μάλιστα και άλλες ρυθμίσεις μέσα από πολλά νομοσχέδια που αφορούσαν μια τέτοια δημόσια διοίκηση. Κοινή στόχευση ήταν να δημιουργήσουν μια δημόσια διοίκηση εργαλείο, αυτό που αναφέρεται κιόλας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της καπιταλιστικής οικονομίας, εργαλείο αποτελεσματικότερης στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Το μέγεθος του κράτους, μικρό ή μεγάλο, δεν επηρεάζει ακριβώς αυτό τον ταξικό χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αυτές που αφορούν και βασανίζουν πλατιά λαϊκά στρώματα, πάντα υπολείπονταν από τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Και πριν που κατηγορήσατε για μεγάλο κράτος, για τη διεύρυνση του κράτους, και πολύ περισσότερο στην κατάσταση που δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης, που δημιούργησε η νέα πολιτική σε ρήκρωσή τους, που ακολουθείτε και εσείς ως κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Μια πολιτική βέβαια που εμπορευματοποιεί, που ενισχύει, που ανοίγει νέα παιδεία και δοφορία του κεφαλαίου στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια. Ανεξάρτητα των κυβερνήσεων που διαχειρίζονται τις ανάγκες του κεφαλαίου, η δημόσια διοίκηση, το κράτος, δεν αλλάζει το χαρακτήρα του. Αποτελεί και θα αποτελεί πάντα, έως ότου ανατραπεί, όργανο αυτής της δικτατορίας του κεφαλαίου. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι αταξική. Στο χαρακτήρα που προσδίδει το αστικό κράτος στη δημόσια διοίκηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς βέβαια να τους ταυτίζουμε, αποτελούν μέρος αυτής της κρατικής οργάνωσης που υποτάσσει τα λαϊκά συμφέροντα στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Επιδιώκεται δε να είναι πειθαρχημένη, στόχοπροσιλωμένη, αδιάλακτη στην εφαρμογή των αντιλαϊκών στόχων και αυτό επιβάλλεται με μια σειρά ρυθμίσεων, πειθαρχικών διαδικασιών, αξιολογήσεων και άλλα που έχετε θεσπίσει μέχρι τώρα και εσείς δεν έχετε αλλάξει τίποτα από ό,τι είχαν θεσπίσει και οι προηγούμενοι. Για το ΚΚΕ, η ουσία του προβλήματος με τη δημόσια διοίκηση βρίσκεται στο γεγονός ότι υπηρετεί τις στρατηγικές στοχεύσεις της αστικής τάξης που βρίσκονται σε αντίθεση με τις αγωνίες της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του ίδιου του λαού μας. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα λαϊκά στρώματα, έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό είναι οι ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην εξουσία. Η εξουσία της εργατικής τάξης, της μόνης προοδευτικής τάξης που θα πρέπει να αντικαταστήσει την αστική τάξη η οποία ευθύνεται για όλα τα δεινά της πλειοψηφίας του λαού μας για την ανεργία, τη φτώχεια, τους πολέμους, την προσφυγιά, τα εκατομμύρια νεκρούς. Το νέο κοινωνικό σύστημα με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, την κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής, θα σχεδιάσει κεντρικά την παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού σε αντικατάσταση του σημερινού νόμου του κέρδους. Έτσι, ο διοικητικός μηχανισμός δεν θα λειτουργεί με κριτήριο τα καπιταλιστικά συμφέροντα, θα αφαιρεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζομένων στην κρατική διοίκηση με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κρατική διοίκηση στην εργατική εξουσία θα υπηρετεί την παραγωγή με στόχο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Για αυτούς όλους τους λόγους ψηφίζουμε κατά στο σχέδιο νόμου. Θα ψηφίσουμε βέβαια ως με ένα άρθρο που αφορούν τους εργαζόμενους, όπως το άρθρο 34 για την άδεια των 3 μηνών με πλήρες αποδοχές και για όσους υιοθετούν, για όσους γίνονται ανάδοχοι, την άδεια εξετάσεων στους εργαζόμενους στο άρθρο 35, το άρθρο 36 για τις άδειες επιμόρφωσης εξετάσεων και στους εργαζόμενους ΙΔΑΧ,
το άρθρο 37 για την κατάργηση του ορίου ηλικίας για τα μεταπτυχιακά, το άρθρο 45 για τη σύσταση των οργανικών θέσεων, το άρθρο 62 για την μη απέτηση ξένης γλώσσας για κοφούς με ποσοστό 50% αναπηρίας, το άρθρο 64 για την ιδιότητα των τρίτεκνων, αν και οι τρίτεκνοι έχουν άλλη γνώμη και απαιτούν να μην χάνουν την ιδιότητά τους οι τρίτεκνοι εφόρου ζωής. Το άρθρο 66, βέβαια, για τη διαθέτηση των υδρονομίων της ΕΙΔΑΠ, ένα πρόβλημα που απασχολούσε χρόνια αυτούς τους εργαζόμενους, έρχεται να αντιμετωπιστεί και πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζεται με αυτή την τροπολογία. Θα ψηφίσουμε επίσης την τροπολογία για διευκόλυνση των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι μια βελτίωση, αλλά δεν συνιστά όμως σε στήριξη της οικογένειας, κυρία Υπουργέ. Γι' αυτό στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων που κατατέθηκαν και στις επιτροπές και θέλουμε να τα καταθέσουμε και σήμερα στα πρακτικά, όπως είναι η επιστροφή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών που παρακαλύφθηκαν από τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας το 2013, για την ισότιμη μισθολογική και βαθμολογική αντιμετώπιση όλων των νεοσερχομένων υπαλλήλων των παλιών ΑΣΕΠ που προσλήφθηκαν με αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 28 του νόμου 4440 του 2016, με την οποία αναγνωρίσετε το χρόνο της αναμονής μόνο για τους εργαζόμενους του ΑΣΕΠ του 97 έως το διορισμό τους, άσχετο των δυσμενών επιπτώσεων της διαθεσιμότητας και της υποχρεωτικής κινητικότητας και των μετατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β βαθμού όλων των ειδικοτήτων, επίσης πλήρη μισολογική και βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου που έχουν αλλάξει μορφή, να αναγνωρίζεται πλήρως η εργασία με συμβάσεις έργου, να αναγνωρίζεται η συνάφεια της προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την κατηγορία σημερινής ένταξης του υπαλλήλου τη στιγμή που εκτελεί τις ίδιες αρμοδιότητες και να μην απαιτείται για τη βαθμολογική αναγνώριση βεβαίως εργοδότη στις περιπτώσεις που έχει κλείσει η επιχείρηση και η προϋπηρεσία του υπαλλήλου αποδεικνύεται από άλλα έγγραφα και δεδομένα. Να δοθεί το δικαίωμα στον τρίτεκνο γονέα να επιλέγει για τη χρήση της τρίμηνης άδειας που προβλέπεται με το άρθρο 53 του 3528 του 2007, αν θα είναι συνεχής ή θα λαμβάνεται με μορφή μειωμένου ωραρίου. Αυτό γιατί δεν το κάνετε? Να αυξηθεί η άδεια σχολικής παρακολούθησης για τους πολύτεκνους γονείς, να χορηγείται η άδεια ασθένειας τέκνων που προβλέφεται με το άρθρο 31 του νόμου 4440 και με υπεύθυνη δήλωση του γονέα, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά τα μικρά παιδιά παίρνουν τα πρώτα 24 των ιώσεων χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Να χορηγείται στις εργαζόμενες που ακολουθούν τη διαδικασία εξωματικής γονιμοποίησης ειδική άδεια 20 ημερών με την προσκόμιση στην υπηρεσία σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Είναι αιτήματα που έχουν καταθεί, κυρία Υπουργέ, δεν έχετε πει τίποτα γι' αυτά. Τα καταθέτουμε και στα πρακτικά για να τα δει και ο ιστορικός του μέλλοντος.